παράδειγμα, το τι μπορεί να κάνει ένα κράτος όταν κοιτάζει εθνικά θέματα και δεν τα κοιτάζει κομματικά, παρόλο που βέβαια υπάρχει και κομματικό πλαίσιο, γιατί είμαστε στις δημοκρατίες και καλά κάνουμε. Εδώ θα ήθελα να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε το κοίτασμα Αφροδίτη. Το κοίτασμα Αφροδίτη είναι βέβαια στο οικόπεδο 12, θα σας δείξω και τους χάρτες. Και έχετε ακούσει πάρα πολύ αυτό το κοίτασμα. Έχετε ακούσει αυτό το κοίτασμα από το Δεκέμβριο 2011. Σε αυτή την τοποθέτηση εδώ έγινε η πρώτη γεώτρηση. Τότε βρήκαμε το φυσικό αέριο και τότε βρήκαμε 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Τότε μόνο άρχισαν να λένε μήπως έχει ενδιαφέρον να κοιτάζουμε το θέμα της ΑΟΡΟΣ. Δηλαδή μην πιστεύετε ότι είναι ούτε οι επιστήμονες ούτε οι ειδικοί που έχουν πείσει τους πάντες ότι τώρα η ΑΟΡΟΣ είναι σημαντική. Δεν είναι αυτό. Εμείς είμαστε ας πούμε όπως οι φελοί. Είμαστε πάνω στο κύμα. Το κύμα ήρθε και είπε έχει φυσικό αέριο η Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή εμείς ήμασταν πάνω στο κύμα και το λέγαμε συνεχώς, σε κάποια φάση μας είδε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ωραία. Τώρα, είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα έχουν ακούσει, επειδή μας τα παρουσιάζουν έτσι, ναι, ότι πρέπει να γίνει δεύτερη γεώτρηση, γιατί δεν γίνει και τόσο σίγουρο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η δεύτερη γεώτρηση έχει γίνει ήδη. Στις 2 Ιανουαρίου 2013. Αμά σας πω ότι μερικές φορές στην Κύπρο τσακώνονται πολιτικοί, ο ένας λέει ότι πρέπει να περιμένουμε την επιβεβαιωτική και ο άλλος λέει ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ξέρουν ότι έχει γίνει ήδη. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Εντάξει. Αν καταλαβαίνετε όταν κάνετε παρέμβαση στο τηλέφωνο και τους λέτε, ξέρετε, είναι 2 Ιανουαρίου που έγινε και βέβαια ανακοινώθηκε από την Νορβηγία στις 3 Ιανουαρίου που στο χρηματιστήριο της Νορβηγίας. Που είναι εντελώς αναμενόμενο, ελπίζω να το ξέρετε. Εφόσον η γεώτρηση έγινε στην Κύπρο, εφόσον οι Κύπροι μιλάνε ελληνικά, εφόσον στην Ελλάδα μιλάμε ελληνικά, ήταν αναμενόμενο να το ανακοινώσει βέβαια η Νορβηγία. Θα έχουμε Έλληνες και εκεί, φαντάζομαι. Λοιπόν, να ξέρετε λοιπόν ότι η επόμενη γεώτρηση θα γίνει εδώ, Μάρτιο-Απρίλιο, και μετά έχετε και αυτές τις άλλες. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε είναι ότι κάνουμε πολλές γεωτρήσεις, δεν κάνουμε μόνο μία. Δεν είναι πια ερευνητικές μετά, εφόσον η ερευνητική είναι η πρώτη. Κάνουμε 5 γεωτρήσεις συνήθως για να έχουμε χαρτογράφηση των κοιτασμάτων. Εντάξει. Αυτό εδώ επειδή είναι... Για φέρετε το δικό σας, μου φαίνεται πιο ωραίο κοίτασμα. Έχει φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα κοίτασμα. Όπως βλέπετε, επειδή έχει αέριο και υγρό, κάθε φορά που θα το μετακινήσω, όπως και να είναι το κοίτασμα, θα έχω μια επίπεδη επιφάνεια. Θα το λέω και για τους φίλους μου μαθηματικούς να καταλαβαίνουν και ότι δεν πεταλώνουμε μόνο τις τζίκες εδώ μέσα. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι άμα κάνετε μόνο μία γεώτρηση, δεν έχετε τη χαρτογράφηση της ογκομετρίας. Έχετε μόνο της επιφάνειας σχεδόν. Άρα κάνουμε πολλές γεωτρήσεις γιατί μερικές φορές η οριοθέτηση πέφτει πάνω στο κοίτασμα. Άμα πέφτει πάνω στο κοίτασμα, έχουμε πλαίσιο στην εκμετάλλευση. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι ότι εδώ είναι η οριοθέτηση, εδώ είναι η Κυπριακή ΑΟΣ και εδώ είναι η Ισραηλινή ΑΟΣ. Όταν το βλέπετε αυτό σε επίπεδο, λέτε, α, είναι πολύ απλό, το κομμάτι του Ισραήλ είναι μικρότερο. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβετε ότι το βλέπετε μόνο από πάνω. Άμα από κάτω, άμα το βλέπετε μόνο από πάνω, θα δείτε αυτό, γιατί αυτό εδώ είναι κρυμμένο. Άμα δείτε την ογκομετρία, τότε θα δείτε ότι μπορεί να είναι από την άλλη περιοχή. Μπορείς να το ξέρετε. Γι' αυτό κάνουμε 5 γεωτρήσεις. Άρα, οι γεωτρήσεις μην νομίζετε ότι δεν είναι κόστος. Κάθε γεώτρηση είναι 70 εκατομμύρια η τρύπα. Πρέπει να κάνετε 5 τρύπες ή να έχετε χαρτογράφηση και να θυμάστε ότι μερικοί από εμάς αναρωτιούνται άμα γίνουν αυτά τα πράγματα, ποιος θα τα πάρει κλπ. Είναι πολύ απλό. Άμα έχετε εσείς ένα γεωτρύπανο το οποίο αξίζει 1,2 δις, να μου το πείτε. Έτσι, να το κάνουμε και εμείς μόνοι μας στις τρύπες. Να καταλάβετε ότι τα μεγέθη στον τομέα της ΑΟΣ είναι όλα τεράστια. Το ξαναλέω. Η τρύπα, 70 εκατομμύρια. 5 τρύπες. Το γεωτρύπανο είναι γεμάτο κράματα πολύτιμα συν διαμάντια γιατί πρέπει να τρυπήσει τα πετρώματα και αλλάζουμε και τις κεφαλές, άρα είναι 1,2 δις.
για να μεταφέρετε υγροποιημένο αέριο είναι 170 εκατομμύρια έως 200 εκατομμύρια. Και τώρα θα σας πω τα νούμερα τα οποία είναι πολύ απλά. Όταν φαίνεται σταθμό γεώτρησης σε έναν χώρο, το νοικιάζετε. Αν το νοικιάζετε για φυσικό αέριο, είναι 400.000 τη μέρα. Εντάξει, αν το νοικιάζετε για πετρέλαιο, είναι 600.000 τη μέρα. Πίσω να καταλαβαίνετε όλοι ότι κοιτάζουμε ακριβώς τις μέρες. Δηλαδή ξέρουμε πόσες μέρες θα κάνει να έρθει, πότε θα αρχίσει πραγματικά και πότε θα φύγει. Δηλαδή δεν είναι μικρά λεφτά, εντάξει. Όπως λέμε εμείς στις παλιές ταινίες, είναι πολλά τα λεφτά. Άρα, δεν γίνεται τόσο εύκολο. Το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι ότι άμα κοιτάξετε τι κάνει το Ισραήλ στη δική του ΑΟΣ, βλέπετε ότι βάζει πολλά τεμάχια. Σε υπενθυμίζω ότι μερικοί από τους δικούς μας πιστεύουν ακόμα ότι δεν υπάρχει καθόλου φυσικό αέριο, ότι όλα αυτά είναι φούσκες. Ρωτάω, το Ισραήλ γιατί κόβει τόσο μικρά τεμάχια πόσο δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πιστεύετε, ας πούμε, βλέπετε κάποιον, εδώ τον φίλο μου, είμαστε οι δυο μας, είμαστε μέσα στη Σαχάρα. Και κάνουμε τεμάχια μέσα για να βρούμε νερό. Και τα κάνουμε και μικρά κιόλα. Και θα λέγατε, έχουν πάθει κάτι οι άνθρωποι. Αφού είναι Σαχάρα, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, όταν βλέπετε πολλά τεμάχια, έτσι ακόμα και να μην είσαστε ειδικοί, και βέβαια να σας πω ότι όλες οι κόκκινες κοιλίδες είναι γεωτρήσεις, άμα σας δείξω αυτό, θα μου πείτε γιατί να βάζετε τόσα νούμερα για ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Και το πιο εντυπωσιακό είναι τι κάνει και η εταιρεία του Ισραήλ, η οποία για την διαφήμιση της βάζει το οικόπεδο το Κυπριακό. Για να δείξει στους άλλους επενδυτές ότι εμείς είμαστε σε μια πλούσια περιοχή, κοιτάξτε, η Κύπρος έχει εδώ. Κοιτάξτε το τεμάχιο της Κύπρου. Βέβαια να καταλάβετε, τα τεμάχια της Κύπρου είναι πολύ μεγάλα. Και με τρία τεμάχια θα είχατε καλύψει όλη την ΑΟΣ του Ισραήλ. Οι ΑΟΣ του Ισραήλ, την οποία έχετε ακούσει, έχουν βρει προς το παρόν φυσικό αέριο για 600 χρόνια κατανάλωσης του Ισραήλ. Να, 600 χρόνια. Η Κύπρος προς το παρόν έχει βρει για 150 χρόνια κατανάλωσης της Κύπρου. Νότια της Κρήτης εμείς έχουμε 450 χρόνια κατανάλωσης Ελλάδας. Εντάξει, απλώς έτσι. Δεν είναι να το πιστέψετε αμέσως. Το κρατάτε, ας πούμε, σαν νούμερα. Τελειώνω με ένα νούμερα όσον αφορά τον τομέα. Ένα σταθμός υγροποίησης είναι 12 δις. Άρα καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, και η επένδυση που θεωρούμε ότι θα γίνει νότια της Κύπρου θα είναι της τάξης, η επένδυση, 40 δις. Επίσης, όταν κάνετε 40 δις επένδυση, δεν κάνετε για να κάνετε απόσβεση. Κάνετε επειδή θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερο. Τώρα, τα οικόπεδα στην Κύπρο. Γιατί πολύ συχνά το λέγαμε και προηγουμένως στο ραδιόφωνο, τον δώσαμε συνέντευξη, λέμε ναι, από ό,τι θα είναι απόλαυες. Έχει πολύ ενδιαφέρον στην Ελλάδα, έχουμε την πρώτη κατηγορία που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Η ίδια κατηγορία λέει, άμα το πιστέψω, πότε θα έρθουν τα λεφτά. Και βέβαια η ίδια κατηγορία, εφόσον θα έρθουν τα λεφτά, αναρωτιέται αν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και λέω, αφού δεν το πιστεύετε, γιατί λέτε τώρα ξαφνικά αυτό. Άρα, επειδή εμείς ασχολούμαστε και με τα τρία, θα ήθελα να κοιτάξουμε λοιπόν το παράδειγμα της Κύπρου. Βλέπετε ότι το παράδειγμα της Κύπρου είναι το οικόπεδο 12, για το οποίο μιλήσαμε. Όλοι έχετε ακούσει το περίφημο οικόπεδο 12. Το οικόπεδο 12 έχει το κοίτασμα Αφροδίτη και είναι αξία στο κοίτασμα μόνο του 100 δισεκατομμύρια. Μόνο ένα κοίτασμα, όχι όλο το οικόπεδο. Μέσα στο οικόπεδο θα γίνουν 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιπλέον έρευνα. Τώρα, άμα σας πω ότι το οικόπεδο 12 είναι το πιο φτωχό από όλα, θα έχετε μια δυσκολία. Εντάξει, επειδή ακούτε 100 δις, δεν μπορεί να είναι το πιο φτωχό από όλα. Πρώτα απ' όλα θα το δούμε σαν άσκηση. Άμα είναι πολύ καλό το οικόπεδο, θα πρέπει να έχει πολλές υποψήφιες εταιρείες. Ωραία. Στο οικόπεδο 12 είχε 4 εταιρείες που ήταν υποψήφιες και μία το πήρε,
την παραχώρηση είναι η εταιρεία Nobel, άρα αμερικάνικη εταιρεία. Άμα κοιτάξετε το δεύτερο γύρο παραχώρησης, ο οποίος άρχισε τον Φλεβάρι και τέλειωσε τον Μάιο, τότε ανοίξαμε 12 οικόπεδα και ξαφνικά είχαμε 33 εταιρείες. Το πιο ενδιαφέρον τι είναι? Είναι ότι καμία από τις 33 εταιρείες δεν ήταν υποψήφια στο 12. Άρα θα μου πείτε όμως, ναι, αλλά στα άλλα οικόπεδα πώς ήταν? Είναι πολύ απλό, κοιτάξτε, το 12, στο 9 από τις 33 εταιρείες που ήταν 15 κοινοπραξίες, στις 15 κοινοπραξίες οι 9 ήταν υποψήφιες στο 9. Κοινοπραξίες. Κοινοπραξίες είναι αυτά. Άρα έχετε εδώ 33 εταιρείες, αλλά όπως τους βγάλαμε μόνο 12 οικόπεδα, μπήκαν σε συμμαχίες για να κάνουν κοινοπραξίες και να γίνουν μόνο 15. Άρα λιγοστεύουν το ρίσκο, μπαίνουν μαζί, ο καθένας μοιράζει το χρηματικό και έτσι είναι πιο σίγουροι να έχουν αποτελέσματα. Άρα εδώ βλέπετε τις χώρες, δεν είναι ανάγκη να τις διαβάσω όλες. Βλέπετε ότι είναι Ηνωμένο Βασίλειο, τα λοιπά. Έχει και τον Καναδά, έχει την Αμερική, έχει τη Ρωσία, έχει τη Γαλλία, έχει η Μαλαισία, η Ινδονησία. Όλες αυτές οι χώρες ξαφνικά ανακάλυψαν που είναι τα οικόπεδα της Κύπρου. Σας υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες δεν ήξεραν καν που είναι η Κύπρος πριν. Την μπέρδευαν με την Κρήτη. Να μην το ξεχνάτε αυτό, αυτό είναι και στα νομίσματα. Σαν να έρχομαι λοιπόν στο οικόπεδο. Στο οικόπεδο 1, καμία υποψηφιότητα, είναι πολύ κοντά. Με τους στρατιωτικούς βέβαια με αγάπη, το πολύ κοντά είναι 27 ναυτικά μίλια. Εντάξει, άρα προς το παρόν στην Ελλάδα είναι ο κοσμολογικός ορίζοντας. Εντάξει. Αλλά τι λέει η εταιρεία, λέει, άμα είναι τόσο κοντά, δεν θα βρούμε μεγάλο κοίτασμα. Άρα. Το οικόπεδο 13 είναι πολύ μικρό. Το οικόπεδο 4 είναι πολύ βαθύ. Για όλα τα άλλα υπάρχουν εταιρείες που είναι υποψήφιες. Τώρα αυτά που βλέπετε ζωγραφισμένα. Το 2, 3 και 9 είναι οικόπεδα που έχουν υπογράψει τώρα τη σύμβαση, άρα τώρα σας μιλώ για ένα γεγονός, είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα το ξέρουν, ελπίζω. Έχουν υπογράψει τη σύμβαση με την Eni και την Kogaz. Για όσους πιστεύουν ότι πίνουν αναβολικά είναι τσάι. Θέλω σας θα δείχω συνεχώς. Με την Eni και την Kogaz έκαναν μια συμφωνία και η Κύπρος μόνο και μόνο από την υπογραφή του συμβολέου μόνο, πήρε 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το bonus υπογραφής. Επειδή μου είπε ο φίλος μου που με κάλεσε εδώ ότι έχει και φίλος στα μεταλλεία, πρέπει να θυμάστε ένα πράγμα. Η Ελλάδα έχει μεταλλεία. Έτσι. Πόσα βγάζει το χρόνο η Ελλάδα από όλα τα μεταλλεία της? Τα μεταλλεία. Είναι πολύ απλά. 2 εκατομμύρια. Η Κύπρος με τη συμφωνία που έκανε σε μια περιοχή που δεν άνοιγε καν στην Κύπρο, εφόσον είναι εκτός τα 12 ναυτικά μίλια, έκανε μια συμφωνία και χωρίς να κάνει τίποτα κέρδισε 75 χρόνια μεταλλείων Ελλάδα. Εγώ απλώς αυτό λέω. Λέω ότι άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ότι υπάρχουν εταιρείες που είναι ικανές να υπογράψουν συμβόλαιο μόνο και μόνο για να βρεθούν σε αυτόν τον χώρο, που είναι μόνο η θάλασσα προς παρόν, και σας δίνουν ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ, άρα η Ιταλική, η Ιταλική και η Κορεάτη. Και εδώ για το 10 και 11 είναι η Total. Θα ήθελα να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα από ανθεκτικότητα του ελληνισμού, γιατί βέβαια εμείς θεωρούμε ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Άρα, ξέρω πάνω όσοι Κύπροι τα καταφέρουν. Έκαναν την πρώτη επαφή για το οικόπεδο 9 με μια κοινοπραξία. Γαλλική και δύο ρώσικες. Total, Novatec, Gazprom Bank. Βίζω Total και Gazprom Bank να σας λέει κάτι. Λοιπόν, στη διαπραγμάτευση οι Κύπροι είπαν ότι ζητάτε πολλά και είπαν επόμενος.
Και ο επόμενος ήταν οι Ιταλοί και οι Κορεάτες. Και γι' αυτό, ενώ αρχικά έπρεπε να κάνουν το 2-3, έκαναν το 2-3-9. Για το 10 και το 11, η Total έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για κάθε οικόπεδο. 24. Αμα σκεφτείτε ότι η Κύπρος έχει πάρει ήδη 23 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τις σεισμικές έρευνες. Άρα, άμα κάνετε 23 συν 24 συν 150, είστε πολύ κοντά στα 200 εκατομμύρια χωρίς να έχει γίνει